Περνάμε τώρα στο θρίλερ του Σπύρου Καβαδία και του Σουλτάνα Χαριτοπούλου. 12 η ώρα και γύρω στα μεσάνυχτα γίνονται όλα αυτά. Να θυμίσω λοιπόν για όλους εσάς που δεν έχετε παρακολουθήσει από την αρχή αυτή την έρευνα ότι η Τάνια Χαριτοπούλου, 27 χρόνων από τη Θεσσαλονίκη, μητέρα ενός τρίχρονου κοριτσιού, εξαφανίστηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 22 Αυγούστου 1998 από το σπίτι της Καζαντζάκη 2 στην περιοχή Πολύχνη Θεσσαλονίκης. Στο σπίτι αυτό έμενε τον τελευταίο καιρό με τον σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της, τον Σπύρο Καβαδία, 42 χρόνων από τους Αργυράδες Κέρκυρας, ο οποίος κατεζητείται από το 1993 με ένταλμα της πρώτης ανακρίτριας πλημελιωδικών Αθηνών και μετά από σήμα των Ελβετικών Αρχών και της Ιντερπόλ για τον φόνο της Ελβετίδας φίλης του με την οποία συζούσε 7 χρόνια. Η φίλη του ήταν η Νικόλ Κίρχνερ και η δολοφονία της έγινε τον Νοέμβριο του 1992 στην Βασιλεία Ελβετίας. Ο ίδιος κυκλοφορούσε και με διάφορα άλλα στοιχεία, κλεμμένη ταυτότητα, πλαστή άδεια οδήγησης. Και φαίνεται πως στην δράση αυτή του συντρόφου της, η Τάνια την πληροφορήθηκε τον τελευταίο καιρό και από εκεί και πέρα άρχισε να είναι ανήσυχη. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που και εμείς συλλέξαμε, αλλά και με τα όλα όσα αναγράφονται στο επίσημο ενημερωτικό δελτίο της Διεύθυνσης Ασφαλείας, τον τελευταίο καιρό το ζευγάρι είχε προβλήματα πολλά από ζηλοτυπίες του Σπύρου Καβαδί, αλλά και από οικονομικά προβλήματα. Και για το λόγο αυτό η κοπέλα ήθελε να χωρίσουν και να δει πάλι τη ζωή μαζί με το παιδί της. Τους φόβους αυτούς τους είχε εκμυστερευτεί και στους δικούς της ανθρώπους και λίγες μέρες μάλιστα πριν εξαφανιστεί. Είχε πει ότι σκοπεύει να τελειώνει οριστικά. Τη νύχτα λοιπόν του Σαββάτου, γείτονες άκουσαν την κοπέλα να καλεί σε βοήθεια την μικρή να κλαίει σπαρακτικά και από εκεί και πέρα τίποτα. Από εκείνη λοιπόν τη νύχτα τα ίχνη της Τάνιας χάνονται οριστικά. Βλέπουμε αντιφάσεις μαρτυρίες, θα τα δείτε και όλα αυτά εσείς στην πορεία. Και αν κρίνουμε από το ένταλμα προσωρινής κράτησης του ανακριτή, η μαρτυρία της μικρής κορούλας που περιγράφησαν παραμύθι τα όσα συνέβησαν και δείχνουν πως έγινε αθελά του μάρτυρας εγκλήματος, αλλά και τα όσα αρχικά κατέθεσε η αδερφή του Σπύρου του Καβαδία, μιλούν για ένα φρικιαστικό έγκλημα εκεί μέσα στο σπίτι. Βάσει λοιπόν όλων αυτών των στοιχείων τότε, η ασφάλεια Θεσσαλονίκης συλλαμβάνει μετά από οργανωμένο σχέδιο και δεν μπορούσε να τον βρει, το Σπύρο Καβαδία και ήδη βρίσκεται στις φυλακές των